Πάμε τώρα να δούμε στο σύνολό τους τις προτινόμενες κυκλοφοριακές αλλαγές με τη βοήθεια του Μπάμπη Σαββίδη, ο οποίος βρίσκεται κοντά μου στο στούντιο. Μιλάμε πάντοτε, καλησπέρα Μπάμπη, όπως υπόθηκε και πολύ σωστά στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, για μια πρόταση της Επιτροπής Κυκλοφορίας, δηλαδή μέχρι τη θεσμοθέτησή της. Είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι, θα υπάρχει ένας εκτεταμένος κύκλος διαβούλευσης, Κατερίνα. Θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και βεβαίως η τελική απόφαση, τον τελικό λόγο θα τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην πορεία αυτής της διαβούλευσης ενδεχομένως θα προκύψουν και κάποιες αλλαγές τροποποιήσεις στο κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Τώρα, να δείξουμε ορισμένα χαρακτηριστικές ενότητες και σημεία του κυκλοφοριακού πλάνου που προωθείται για την παλιά πόλη. Τα είδαμε βεβαίως και στο ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν, πρώτο σημείο, Κατερίνα, είναι ο στρατηγικός άξονας, αν θέλεις, του όλου σχεδιασμού δικαιοσύνης, είδης, καλοκαιρινού. Θα γίνει όλος ο άξονας αυτός ένας πεζόδρομος, δηλαδή δεν θα περνάνε τα γιοταχή. Η καλοκαιρινού βεβαίως θα είναι στο κομμάτι μέχρι την οδό Καζάνη, δηλαδή λίγο πριν τη Γιαμαλάκη. Εδώ, Κατερίνα, να τονίσουμε ότι για το υπόλοιπο κομμάτι της καλοκαιρινού, από την οδό Καζάνη μέχρι την συμβολή με τη Γιαμαλάκη και την Αγίου Μηνά θα λειτουργήσει ως μονόδρομος. Από εκεί και πέρα, δηλαδή μέχρι τη Χανιόπορτα, προσωρινά σε πρώτη φάση θα είναι κανονικά όπως σήμερα, δηλαδή δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Ωστόσο, μελλοντικά θα γίνει μια ειδική μελέτη για να μονοδρομηθεί καλοκαιρινού σε όλο αυτό το κομμάτι από την Αγίου Μηνά μέχρι τη Χανιόπορτα. Να πάμε στο επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο, το οποίο αποτελεί και μια μεγάλη αλλαγή. Να δούμε αν θα εξυπηρετήσει. Λοιπόν, εδώ πάμε πλέον στην Ιδωμενέως, Κατερίνα. Εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, διότι ουσιαστικά θα κλείσει η Ιδωμενέως. Σήμερα κατεβαίνουν τα οχήματα από την περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας και από την Αστόρια προς τα κάτω. Θα γίνει πεζόδρομο στο μεγαλύτερο κομμάτι της οδού Ιδωμενέως, δηλαδή θα κυκλοφορούν οχήματα, και από εκεί και πέρα στο χαμηλό κομμάτι, δηλαδή προς τη μεριά της παραλιακής, θα αλλάξει φορά, θα αντιδρομηθεί δηλαδή. Τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν από την οδό Μεραβέλου και θα βγαίνουν στην οδό Μαλικούτη. Αυτό θα συμβεί. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και να δούμε αν ισχύσει, πώς θα προσαρμοστούν βεβαίως και οι οδηγοί. Ωραία. Να πάμε και στο επόμενο σημείο που έχουμε επιλέξει, χαρακτηριστικά πάντα. Λοιπόν, και άλλοι πεζόδρομοι, Κατερίνα. Βλέπουμε εδώ Μικρή Εύας, η οδή Μύρνη, Γιαννιτσών, Τσαγκαράκη, Ρούσου Χούρδου και Κοζίρη. Είναι ουσιαστικά η Μικρή Εύας και οι γύρω δρόμοι. Είναι εμπορικοί δρόμοι, έχουν πολλά καταστήματα, έχουν μικρό πλάτος όλοι αυτοί οι δρόμοι. Νομίζω δεν είναι παράλογο το ότι θα γίνουν όλοι οι πεζόδρομοι και θα αποκλειστούν τα γιοταχή. Πάμε στο επόμενο σημείο που αφορά την παραλιακή. Κατά βάση. Λοιπόν, ναι. Εδώ πάμε στο κομμάτι της παραλιακής. Οδός Μητσοτάκη, λοιπόν, Κατερίνα, θα παραμείνει, δεν αλλάζει κάτι εδώ. Μένει μονής κυκλοφορίας, ίδια κατεύθυνση ως σήμερα. Θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν στο Δήμο είναι να κυνηγήσουν τη στάθμευση και την παράνομη στάθμευση που υπάρχει στην περιοχή. Η πιο μεγάλη αλλαγή αφορά την πλατεία 18 Άγγλων. Εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Εξετάστηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια. Τελικά προκρίθηκε αυτό, Κατερίνα, δηλαδή η κατάργηση της κυκλικής πορείας. Θα φύγει ο σημερινός κυκλικός κόμβος που γνωρίζουμε όλοι. Θα υπάρχουν δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και θα μπει μια διαχωριστική νησίδα. Μια μεγάλη αλλαγή εδώ και να δούμε πώς θα περπατήσει στην πράξη. Και άλλο σημείο, οι δρόμοι Άλμπερ και Βιάνου θα γίνουν ήπιας κυκλοφορίας και η Βιάνου θα αντιδρομηθεί. Μιλάμε για ασθενούς δρόμους που βγαίνουν ουσιαστικά προς την περιοχή της λεωφόρου Πλαστήρα, Κατερίνα. Νομίζω δεν είναι παράλογο και αυτή η επιλογή. Θα πάμε και στην επόμενη χαρακτηριστική ενότητα. Αφορά τους νέους κόμβους. Λοιπόν, στη Συμβολή Δημοκρατίας με Γερονιμάκη φεύγουν τα φανάρια που είναι σήμερα. Θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος. Ικάρου και Μποφόρ στο ύψος κοντά του Αρχαιολογικού Μουσείου και εδώ θα δημιουργηθεί ένας κυκλικός κόμβος. Εδώ δημιουργούνται κάποιες απορίες. Να δούμε γιατί επιλέχθηκε αυτό. Πύλη Ιησού, θα φύγουν τα φανάρια που υπάρχουν σήμερα. Θα γίνει ένας πολυσύνθετος κόμβος, Κατερίνα, και ουσιαστικά θα καταργηθεί η αριστερή στροφή από την Εύας προς την μεριά της Πλαστήρα.